Η συμμετοχή των αγροτών στο συλλαλητήριο της Καρδίτσας κρίθηκε ικανοποιητική από τους διοργανωτές. Αρκετά τρακτέρ ανέβηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ πολλοί ήταν και οι αγρότες που μετείχαν στο συλλαλητήριο. Ικανοποιημένος από την συμμετοχή, δήλωσε ο Βαγγέλης Μπούτας. Είναι ικανοποιητική σαν αρχή. Είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι αγώνας επιβίωσης, δεδομένου ότι η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχο έχουν το παραπέρα ξεκλείδισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς. Ήδη εκαθαρίζουν το έδαφος από τους μικρομεσαίους αγρότες. Τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει στα πλαίσια του μνημονίου χτυπάνε κατά κέφαλα και τους αγρότες, τους στραγγαλίζουν. Ήδη έχουμε πάθει παρανολυθρία από αυτή την πολιτική και να την παλεύουμε αυτή την πολιτική για να σταθούμε στα χωράφια και στα χωριά. Ο αγώνας θα συνεχιστεί, στο τέλος θα αποφασίσουμε από εδώ με ποια μορφή. Οι αγρότες τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ δεν αποκλείουν και τους αποκλεισμούς δρόμων. Παλεύουμε για τα δίκαια αιτήματα. Χρόνια πάει για αιτήματα. Μας εξαθλιώνουν. Καταντήσαμε στο χαμηλότερο σημείο που έχουμε φτάσει τώρα από την οικονομική κρίση κτλ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν του βάζουμε κάτω με τίποτα. Θα κλείσετε και δρόμους για παράδειγμα. Η εξέλιξη θα το δείξει, την πορεία. Θα έχουμε εξελίξεις. Χωρίς αγώνα δεν υπάρχει τίποτα θετικό. Πάντα ένας αγώνας καταλήγει κάπου. Εάν δεν τονίσουμε τα προβλήματά μας, δεν γίνεται τίποτα. Αν σας προτείνουν οι διοργανωτές να κλείσετε δρόμους, θα το κάνετε? Και βέβαια θα το κάνουμε. Φτάσαμε στο άνοιγμα. Αν δεν το κάνουμε, για το τι βγήκαμε στον δρόμο? Έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα εδώ και 2 χρόνια. Δεν μας έχουν δώσει ούτε λεφτά. Έχουμε ανοιχτεί. Δεν μας κάνουν τίποτα. Τροφές μειώνουν, πετρέλαια ανεβαίνουν. Σε λίγο θα μας διώξουν και εμάς, που εμείς θα κρατήσουμε την αγροτιά. Αλλά όπως πάει, θα διώξουν και εμάς τους νέους και τότε θα σβήσουν όλα, πιστεύουμε.